Η πόρτα που αποκολλήθηκε από ένα Boeing 737 MAX των Alaska Airlines λίγο μετά την απογείωση ενδέχεται να μην είχε ασφαλιστεί σωστά, σύμφωνα με νέα έκθεση. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα τα αρχικά ευρήματα από την έρευνα για το περιστατικό του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, τέσσερα βασικά μπουλόνια βίδες που θα κλείδωναν την αχρησιμοποίητη έξοδο φαίνεται πως έλειπαν. Το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση της πτήσης. Η έλλειψη μπουλονιών επέτρεψε στο πάνελ της πόρτας να μετακινηθεί από τη θέση του και να αποσπαστεί από το αεροσκάφος λίγα λεπτά μετά την απογείωση της πτήσης από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Portland. Αμέσως, στο εσωτερικό του αεροπλάνου η πίεση έπεσε κατακόρυφα και εξισώθηκε με αυτή της αερότερης ατμόσφαιρας στο εξωτερικό.